Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Τρίτη σήμερα, 10 Απριλίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ηρεμία, πριν από την καταιγίδα μιας στις τελευταίες ώρες η ελληνική διπλωματία αλλά και ο στρατός της χώρας, το σοβαρό επεισόδιο που συνέβη το βράδυ πάνω από το νησί της Ρο μετέφερε τον πορτοκαλί συναγερμό στο επίπεδο του κόκκινου, καθώς οι πληροφορίες που έρχονται τις προηγούμενες ημέρες για κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων επιβεβαιώνονται. Στο Πεντάγωνο σήμανε συναγερμός και οι συσκέψεις των επιτελαρχών είναι συνεχόμενες προκειμένου να αντιμετωπιστεί πανενδεχόμενο μέσα στον Απρίλιο και με το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου. Με στόχο ένα πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης, στο κορμό του οποίου είναι όλα όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους θεσμούς και τα οποία δεν μπορούν να τελειώσουν για τεχνικούς λόγους είτε μέχρι το Eurogroup στις 21 Ιουνίου είτε μέχρι τις 28 Αυγούστου, που τελειώνει το πρόγραμμα, πορεύεται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της εξόδου της χώρας από την εποπτεία, σύμφωνα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Πονοκέφαλο στην κυβέρνηση προκαλούν οι πληροφορίες για απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά σε ξύλωμα του ΕΦΚΑ. Ήδη ο Γιώργος Κατρούγκαλος υποστήριξε ότι αν υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, προφανώς και θα προσαρμοστεί ο νόμος. Όμως τέτοια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, πρόσθεσε ο κ. Κατρούγκαλος, και ως διαδίδουν διάφορες πληροφορίες κινδυνεύουν με το ποινικό αδίκημα της παραβίασης του δικαστικού απορρίτου, είπε. Ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε πάντως ότι η ουσία του νόμου του που είναι η ισορροπία των κανόνων θα διατηρηθεί. Αυτή η ουσία δεν πρόκειται να φύγει, είπε, σημειώντας ότι έτσι όπως έχει αποδειχθεί το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνουν λιγότερο, ενώ το 20% είναι εύλογο να αντιδρά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα στη διάσκεψη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας την προηγούμενη Παρασκευή, οι σύμβουλοι με ψήφους 17 υπέρ 8 κατά δικαίωσαν τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυταπασχολούμενων επιστημόνων που προσέφηκαν στο ανώτατο δικαστήριο κρίνοντας αντισυνταγματική. Την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων επιστημόνων, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι αλλά και των αγροτών στον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, κρίθηκε σύνομη η ένταξη στο φορέα των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Τον υπολογισμό της εισφοράς του ΕΦΚΑ με βάση το εισόδημα που δηλώνει ελεύθεροι επαγγελματίες 26,95% επί του εισοδήματος. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτηρίς, την κυρία Κυριακή Κωνσταντινίδου. Κυρία Κωνσταντινίδου, να σας καλησπερίσω. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και χρόνια πολλά για τα 44 χρόνια, δεν κάνω λάθος, του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτηρίς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τοτοκότσι. Να ευχηθούμε υγεία, αγάπη, ομόνοια σε όλους τους τηλεθεατές του σταθμού σας και όχι μόνο. Να είστε καλά, να ξεκινήσουμε ένα μίνι απολογισμό τις ημέρες του Πάσχα. Πόσο ευχαριστημένοι έμειναν οι επαγγελματίες, παρά τις δύσκολες εποχές που παίρναμε. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά φέτος. Ξεκίνησε λίγο ανορθόδοξα. Συνεχίζει αυτή η περίεργη κίνηση η οποία υπάρχει. Η όλη εορταστική κίνηση συρρυκνώθηκε στο τελευταίο τριήμερο. Συρρυκνώθηκε δηλαδή Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο. Οι καταναλωτές όλη την εβδομάδα κυκλοφορούσαν στην αγορά, προσπαθούσαν να βρουν τιμές, προϊόντα και το τι θα χρειαστούν. Αλλά η μεγαλύτερη κίνηση έγινε το τελευταίο τριήμερο, που κατέληξαν στο τι θέλουν, τι θα χρειαστούν, τι θα αγοράσουν, και φυσικά είδανε και ποιο είναι και το πορτοφόλι τους και τι θα διαθέσουν και για το εορταστικό τραπέζι αλλά και για τις υποχρεώσεις που έχουμε αυτές τις μέρες. Οι επαγγελματίες γενικότερα πόσο ευχαριστημένοι έμειναν? Οι επαγγελματίες είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι, αγγίζουν, θα έλεγα, τα ίδια επίπεδα με πέρσι, ευχαριστημένοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι ούτε και δυσαρεστημένοι. Μετά από 8 χρόνια κρίσης και από τόσες πολλές δυσκολίες που έχουμε περάσει, για μας θετικό είναι το γεγονός ότι έχουμε τα μαγαζιά μας, κρατάμε την αγορά μας σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και προσπαθούμε να εξυπηρετούμε το δυνατόν καλύτερα το καταναλωτικό κοινό. Το γεγονός ότι κινηθήκαμε στα ίδια επίπεδα με πέρσι, θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό μήνυμα. Να μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό μήνυμα. Κρατάμε αυτό. Κύριε Κωνσταντινού, το ωράριο μέχρι την Κυριακή του Θωμά θα συνεχιστεί κανονικά, όπως ήταν το εργαστικό ή κανονικά? Αυτή την εβδομάδα το ωράριο μπαίνει στα παλιά πλαίσια. Είμαστε ανοιχτά 3 απογεύματα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 8:30-9:30, και κανονικά τα πρωινά από τις 8:30 μέχρι και τις 2:30 το μεσημέρι. Τελειώντας, κύριε Κωνσταντινού, τι περιμένουν οι επαγγελματίες από εδώ και πέρα και μέχρι τις θερινές εκπτώσεις, θα έλεγα.
το ενδιάμεσο. Μέχρι τις θερινές εκτόσεις, τώρα ακόμα μια ανάσα θα έλεγα, η οποία θα δώσει λίγο έτσι κίνηση στην αγορά, είναι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, το οποίο είναι οι ενδιάμεσες καλοκαιρινές εκτόσεις που έχουμε, 1 με 15 Μαΐου, με την πρώτη Κυριακή του Μαΐου ανοιχτά, και είναι μέσα στις 8 ψηφισμένες Κυριακές, αυτή η Κυριακή την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά. Οπότε πιστεύουμε ότι εκεί να κινηθεί κάπως καλύτερα η αγορά, λόγω των προσφορών που θα έχουν τα καταστήματα και λόγω των εμπορευμάτων που θα έχουν λόγω της καινούργιας σεζόν. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντινίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Το ετήσιο ραντεβού 6,2 εκατομμυρίων νοικοκυριών με την εφορία πλησιάζει. Τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του TaxisNet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ανεβάζουν ταχύτητες και τρέχουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες που κρατούν μέχρι τώρα το σύστημα κλειστό. Ήδη έχουν φτάσει τα στοιχεία από τις τράπεζες για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2017 και από τις επιχειρήσεις και τα ταμεία επιβεβαιώσεις αποδοχών για τα εισοδήματα και τους φόρους που παρακρατήθηκαν στους μισθούς και τις συντάξεις. Αναμένονται ακόμα τα στοιχεία για τους στόχους των τραπεζικών καταθέσεων και τις στοκοχρεωτικές δόσεις των δανείων που κατέβαλαν πέρσι οι φορολογούμενοι. Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνονται ακόμα η έκδοση της απόφασης για το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, το γνωστό Ε1, οι οδηγίες συμπλήρωσης του νέου εντύπου Ε3 που υποβάλλουν πάνω από 1,2 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις και η κατάθεση νομοθετικής διάταξης που θα απαλλάσσει και φέτος από τη φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια τους φορολογουμένους που απέκτησαν εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι. Δαπάνες με πλαστικό χρήμα, χάρτινες αποδείξεις, φιλοξενούμενοι εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb, ιατρικά έξοδα συνθέτουν το καβά των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Αλλαγές που κρύβουν παγίδες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν όσους δεν προσέξουν ή δεν έχουν λάβει τα μέτρα τους στην πληρωμή έξτρα φόρου. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο των Ελλήνων Κιθαριστών, τον κύριο Στέλιο Γκόλγαρη. Κύριε Γκόλγαρη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά. Διεθνές. Στους ανθρώπους που μας στήριξαν από το πρώτο φεστιβάλ, το εγχείρημα και σας είμαστε ευγνώμων. Να είστε καλά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης. Το 5ο, ναι. Ένας θεσμός πλέον. Ποιο είναι το πρόγραμμα συνολικά? Είναι μεγάλο έτσι και ποικίλο το πρόγραμμα. Την πρώτη μέρα ξεκινάμε με κάποια ρεσιτάλ, παίζω εγώ με τον Μιχάλη το Σουρδίνο στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Μάλιστα. Παίζει το Κουαρτέτο Ορφέας και παίζει και το ντουέτο των Τούρκων κιθαριστών του Μικροτομάλ. Από την Κωνσταντινούπολη είναι τα παιδιά. Συνεχίζεται την επόμενη μέρα οι συναυλίες με ρεσιτάλ του Ιταλού Νικόλα Μοθέλα. Έχουμε διαλέξεις από τον Κωνσταντίν Τίνκοφ, τον Βούλγαρο καθηγητή της Μουσικής Ακαδημίας της Φιλιππούπολης. Έχουμε επίσης ρεσιτάλ από τη Στέλλα Μιτεβαντικόβα, την Βουλγάρα κιθαρίστρια, η οποία έχει έρθει και πέρσι στο φεστιβάλ. Έχουμε ένα περίφημο κιθαριστικό ντουέτο μετά το Φλαμέγκο Κιθάρ Ντουό, το οποίο κάνει διεθνή καριέρα, είναι Έλληνες κιθαριστές από τη Θεσσαλία. Μάλιστα. Αλλά είναι πραγματικά εκπληκτικοί κιθαριστές. Παίζουν σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Είναι ο Δημήτρης Ομπάρτας και ο Σπύρος Οτσιόλης αποτελούν τα μέλη του ντουέτου. Έχουμε βέβαια τη μεγάλη μας αδυναμία, αν θέλετε, την κιθαριστική ορχήστρα Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας, την Πέμπτη το βράδυ που συμπράττουν εκεί με καθηγητές επιβλέποντες τον Δημήτρη Λιτρίδη, τον Τάσο Τοδέλιο και τον Αντώνη Τομιτή με την Νίκη της Ζάκα. Οπότε εκτός από Βαλκανικό έγινε και διεθνές, αναφέρεται μέσα ναι, και Ιταλούς. Ναι, από πέρσι είχε γίνει ουσιαστικά, ακριβώς. Από πρόπερση μάλλον με τον Πετρίσεβιτ και πλέον είναι καθιερωμένος εδώς. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε την Κλαδική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Βεβαίως. Που μας τιμάει με την παρουσία της φέτος, στη μεγάλη συνάντηση της Παρασκευής που θα γίνει στο Αρχιτέατρο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Και να πούμε ότι εκεί θα παιχτούν και τρία έργα συμφωνικά του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, του στηρίγματος του φεστιβάλ, του Κομωτινέου, του Δημήτρη του Λιτρίδη. Τι διαφορετικό θα απολαύσουμε σε σχέση με πέρσι? Θα είναι μια σπουδαία συμφωνική ορχήστρα από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Θα είναι η σύμπραξη των κιθαριστικών ντουέτων με την έννοια ότι έχουμε ένα ντουέτο που θα παίξει φλαμέγκο, ένα ντουέτο εγώ με τον Μιχάλη το Σουδίνο που θα παίξουμε Latin ρεπερτόριο και ένα ντουέτο οι Τούρκοι που θα παίξουν μικροτονική μουσική, έτσι λέγεται ουσιαστικά, τον άλλη μουσική,
Δηλαδή παίζουν κιθάρες άταστες και είναι κάτι το ενδιαφέρον για τους εξειδικευμένους στην κλασική κιθάρα. Και βέβαια μας θυμάει την παρουσία του Νικόλα Μοντέλα ο Ιταλός και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Βουλγαρίας. Νομίζω ότι αυτά δίνουν άλλη έννοια στο φεστιβάλ, όχι με την έννοια της ξενομανίας, γιατί ξέρετε η Ελληνική Κιθαρική Σχολή θεωρείται μια από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαίες όλο τον κόσμο, αλλά με την έννοια της ουσιαστικής, αν θέλετε, προσέγγισης και ενημέρωσης γύρω από το όργανο, από το συγκεκριμένο όργανο. Μάλιστα. Ένα διεθνές φεστιβάλ λοιπόν με μεγάλη απήχηση. Ποια είναι τα ωφέλη του φεστιβάλ κάθε χρόνο που γίνεται εδώ και 5 χρόνια και ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε? Νομίζω τα ωφέλη του φεστιβάλ είναι ότι πλέον τα παιδιά της, επιτρέψτε μου την έκφραση, παραμελημένης, εγκαταλελειμμένης Ελλάδας, γιατί τη Θράκη, εγώ μπορεί να μην κατάγομαι από εκεί, αλλά θεωρώ ότι η κεντρική εξουσία μπορούσε να έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα για τη Θράκη. Οφείλαμε εμείς σαν Σύλλογος Ελλήνων Κιθαριστών να κάνουμε ένα φεστιβάλ και ευτυχώς που βρήκαμε ανθρώπους σαν τον Δημήτρη Δοσμητρίδη και το Δήμο Κομωτινής να στηρίξουν αυτό το εγχείρημά μας. Και μόνο που έρχονται παιδιά από την Θάσο, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Λίμνα, από την Ανατολική Μακεδονία, από την Οριστιάδα, τον Εύρο, να παρακολουθήσουν όλους αυτούς τους κιθαρίστες διεθνούς φήμης ουσιαστικά δίπλα στο σπίτι τους με πολύ μικρό κόστος, έως και ελάχιστο, νομίζω ότι μεγαλύτερο κίνητρο δεν θα μπορούσε να υπάρξει από αυτό. Ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν? Το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουμε είναι ότι η Ελλάδα στις δύσκολες ώρες που περνάει μπορεί να παράγει πολιτισμό. Μπορεί να παράγει πολιτισμό, το αποδεικνύει με έργα. Βλέπετε αυτό το φεστιβάλ, αν θυμόσαστε στις πρώτες συνεδρίες τύπου, με τι οράματα, με τι όνειρα, με τι φιλοδοξίες το ξεκινήσαμε. Δικαιωνόμαστε σιγά σιγά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σημαντικά πράγματα. Οι Έλληνες καλλιτέχνες, οι δραστήριοι δήμοι όπως ο Δήμος Κομωτινής, η ενότητα που επέδειξε όλο, θα έλεγα, όλος ο κόσμος της Ροδόπης, την ομορροδόπηση, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, αυτό που έβλεπα από το πρώτο φεστιβάλ, δηλαδή στήριξε όλο τον δημοσιογράφο σε αυτό το θεσμό. Η τόνωση, η ηθική και η ουσιαστική. Και νομίζω ότι ενωμένος ο Έλληνας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, μπορεί να κάνει σημαντικά πράγματα. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο μήνυμα του φεστιβάλ αυτού. Μάλιστα. Κύριε Γκόλγαρη, αφού σας ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σας περιμένουμε με χαρά στην Κομωτινή. Να είστε καλά, είναι μεγάλη μου αγάπη η Θράκη, η Κομωτινή ιδιαίτερα, και χαίρομαι πολύ που αυτό το φεστιβάλ πλέον έχει καταξιωθεί διεθνώς. Σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, γιατί από το πρώτο φεστιβάλ στηρίξατε αυτό το εγχείρημα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ξεκινά την Τετάρτη, 11 Απριλίου, το κύπελλο Ερασιτεχνών με τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής και τη δόξα προσκυτών να αντιμετωπίσει στο γήπεδο Καλαμπακίου Δράμας την Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου. Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές και βοηθοί της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας που διεξάγεται την Τετάρτη, 11 Απριλίου. Όλες οι αναμετρήσεις, αλλά και αυτές των κυπελλούχων ομάδων της Τράκης που αγωνίζεται εκτός έδρας σε Καβάλα, Φέρες, σε Παρελίμνιο, Άρη Σαββάτου και σε Καλαμπάκι προσκυνητές, θα ξεκινήσουν στις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης και σε αυτές δεν θα έχουμε κανένα θρακιώτικο ορισμό. Αναλυτικά το πρόγραμμα: γήπεδο Ανθή Καραγιάννη Καβάλας, Καβάλα Θράκη Φερών, Πουλικίδης Χασιώτης Παστιάδης από την ΕΠΣ Δράμας, γήπεδο Καλαμπακίου Δράμας, ΑΕ Καλαμπακίου Δόξα προσκυνητών, Τρακαλιάνης από την ΕΠΣ Σερών, Βερνέζης Κουκούμης από την ΕΠΣ Καβάλας. Και στο γήπεδο Παραλιμνίου Σερών, Απόλλων Παραλιμνίου Άρη Σαββάτου, Τσαλουχίδης Παπαδόπουλος Χαραλαμπόπουλος από την ΕΠΣ Κιλκής. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.